Αναστάτωση επικρατεί το τελευταίο διάστημα και στην Ελλάδα, με επικέντρο τον αποκαλούμενο επιθετικό στρεπτόκοκο, που έχει κάνει και στη χώρα την εμφάνισή του και παρακολουθείται ήδη από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας. Ο θάνατος ενός κοριτσιού 6,5 ετών από την Ιμαθία στο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης σήμανε συναγερμό, με τους γιατρούς ωστόσο να μιλούν ξεκάθαρα για ανάγκη επαγρύπνησης και πάντως όχι πανικού. Στην Ελλάδα εμφανίστηκαν μέχρι τώρα, από το 22 μέχρι τώρα, συνολικά 6 περιπτώσεις διεισδυτικής νόσου, με πρόσφατη αυτή που είχαμε με το παιδάκι που δυστυχώς κατέληξε στην Ιμαθία. Πρέπει να είμαστε ψύχρεμοι. Κρατάμε την ψυχραιμία μας, από την άλλη όμως πρέπει να επαγρυπνούμε, και γι' αυτό ο ΕΟΔΗ τώρα έχει ξεκινήσει την καταγραφή και στην Ελλάδα, από τις αρχές δηλαδή του 23, υπάρχουν οδηγίες στα νοσοκομεία. Αν και ο στρεπτόκοκκος είναι ένα πολύ κοινό και διαδεδομένο βακτήριο, το οποίο η αντιμετώπιση είναι πολύ ικανοποιητική, η επιθετική μορφή που περιγράφεται και που καταγράφηκε πρώτη φορά στη Μεγάλη Βρετανία δείχνει να έχει δημιουργήσει αγωνία, καθώς δεν είναι λίγοι οι γονείς που κάνουν μόνοι τους στα παιδιά τους στρεπ τεστ, δίνουν από μόνοι τους αντιβιωτικά και φάρμακα, την ώρα που ένα μεγάλο μέρος των παιδιών με στρεπτόκοκο είναι πιθανό να μην χρειάζεται τίποτα από αυτά. Δεν είναι το στρεπ τεστ, τεστ κορονοϊού ή γρήπης, που πάω από το φαρμακείο, το παίρνω και δίνω αντιβίωση στο παιδί μου αν είναι θετικό. Και από την άλλη να πω και το εξής, και αν το παιδί μου έχει πυρετό και πάω και πάρω ένα στρεπ τεστ και είναι αρνητικό, και αυτό με διασφαλίζει, γιατί στο λαιμό, πέρα από το στρεπτόκοκο, υπάρχουν και άλλα μικρόβια τα οποία προκαλούν φαρυγκοαμυγδαλίτιδα και ΕΗ, που επίσης θέλουν παιδιατρική αντιμετώπιση. Υψηλός πυρετός, πονόλαιμος και αίσθημα κούρασης είναι τα τρία από τα βασικά συμπτώματα που θα πρέπει να παρατηρούν οι γονείς, με την Παγκρίτια Παιδιατρική Εταιρεία πάντως σε κάθε τόνο να επισημαίνει ότι σε καμία περίπτωση οι γονείς δεν θα πρέπει να αυτοσχεδιάζουν ή να λαμβάνουν από μόνοι τους πρωτοβουλίες χωρίς τη διάγνωση γιατρού. Μόνο ο παιδίατρος μπορεί να τα κρίνει και να τα αντιμετωπίσει σωστά.